Κάθε άλλο παρασυνθήκες που αρμόζουν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα περιγράφουν στο ψήφισμά του μέλη του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματο Φυσική του Πανεπιστημίου Κρήτη, που τελείγω ούτε πολύ ω ίστατο τρόπο όπω εξηγούν προκειμένου να εισακουστούν οι φωνέ του, με το ψήφισμα αυτό θέτουν πρώτο ενευθυνών του στον πρόεδρο του τμήματο και τα όργανα του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητέ κάνουν λόγο για απαξίωση φοιτητών, αδυναμία να μπορέσουν να περάσουν τα μαθήματα χωρί αυτό να συνάδει με το περιεχόμενο των παραδόσεων και μια τάση ακόμη και φροντιστήρια να κάνουν ώστε να τα καταφέρουν, αφού μόλι το 1 τρίτο καταλήγει σε αποφύτηση την ώρα που αυτοί που εγκαταλείπουν αυξάνονται. Πολλά παιδιά λόγω τη τάση των καθηγητών αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τι σπουδέ του γιατί δεν αντέχουν την τοξικότητα του τμήματο και των καθηγητών, καθώ και για να μην ξοδεύουν τα λεφτά των γονιών του άδικα, ενώ μεγάλο αριθμό των φοιτητών παραδέχεται ότι μετά η εισαγωγή του στο τμήμα κατέληξαν να έχουν κατάθλιψη ή άλλα ψυχολογικού τύπου προβλήματα λόγω του ψυχολογικού πολέμου, στον οποίο συχνά καταφεύγουν οι καθηγητέ. Με τι κριτήρια γίνεται εξολόγηση. Δεν γίνεται κριτήρια, παιδαγωγικά κριτήρια, αλλά με το κατά πόσο η έρευνα του τμήματο έχει αντίκρισμα και γι' αυτό ενισχύονται τέτοιε συμπεριφορέ από καθηγητέ. Δεν θέλουμε να του σουβαλιάσουμε όλου του καθηγητέ. Και ακούγοντα προβληματισμού που έχουν και οι φοιτητέ, πήραμε αυτή την απόφαση δηλαδή να δημοσιοποιήσουμε την κατάσταση που υπάρχει στο τμήμα και ενοχλεί πολλού φοιτητέ. Οι φοιτητέ επισήμαναν ότι οι συνθήκε που έχουν διαχρονικά διαμορφωθεί έχουν απομακρύνει του καθηγητέ από το παιδαγωγικό του χαρακτήρα, ενώ κατήγγειλαν ότι υπάρχουν περιστατικά απαξίωση και έχει παρατηρηθεί μέχρι και περιστατικό σεξιστικού περιεχομένου κατά φοιτήτριά. Καθηγητή έκανε ακραίο σεξιστικό σχόλιο σε φοιτήτρια, η οποία τον επισκέφτηκε στο γραφείο του για να δει το γραπτό τη ύστερα από εξέταση, λέγοντα τη αυτολεξή: Είσαι γυναίκα, θε και δέκα. Ο ίδιο καθηγητή απευθύνεται συχνά στου φοιτητέ του, αποκαλώντα του καθυστερημένα κατσίκια. Έχει γίνει, ούτε εμεί προσπαθούμε να το κρύψουμε, γι' αυτό το βάλαμε και όλα στην ανακοίνωση. Ε, Προφανώ όμω τέτοια περιστατικά συμπεριλαμβάνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι οι συμπεριφορέ των καθηγητών. Γιατί στην τελική δεν έχουν χάσει πια το παιδαγωγικό κομμάτι, ...και είναι τώρα πια businessman. Απαντώντα Απαντώντας τα όσα υποστήριξαν στο ψήφισμα του Συλλόγου Φοιτητών... ...ο πρόεδρος του τμήματος Αλέξανδρος Γεωργακύλας ανέφερε... «Στο τμήμα φυσικής οι καθηγητές και τα όργανα του τμήματος... ...όπως ο πρόεδρος και η Επιτροπή Σπουδών... ...είναι πάντα ανοιχτά για να συζητήσουν οποιοδήποτε παράπονο... ...η πρόβλημα έχει ένας φοιτητή ή μία φοιτήτρια... Η δημοσιοποίηση ενό τέτοιου κειμένου, που χαρακτηρίζεται από ελλειπή και σε μεγάλο βαθμό παραποιημένα στοιχεία, δημιουργεί παραπλανητικά συμπεράσματα και δεν υπηρετεί κανένα καλό σκοπό. Δυστυχώ, αποτελεί συνέχεια τη δυσφημιστική προσπάθεια που ξεκίνησε μία μειοψηφία φοιτητών τον Ιούνιο του 2020, αντιτιθέμενη στην ολοκλήρωση εργαστηρίων και τη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία.